Αν δεν ανέβεις στα ψηλά βουνά, αν δεν βαδίσεις στα καταπράσινα λιβάδια, αν δεν ζήσεις έστω και για λίγο την ορεσίβια ζωή, πάντα ένα κομμάτι της ψυχής σου θα μείνει με το παράπονο πως δεν άγγιξε τον ουρανό. Ευλογημένα τα βουνά και τα λιβάδια τούτου του τόπου, τα καταπράσινα έλατα, το ένα τους γίνονται με το γαλάζιο του ουρανού. Οι κρυσταλλένιες πηγές χαρίζουν δροσιά και ζωή στο χώμα και στα πλάσματα των βουνών. Αγαπητοί μου φίλοι, σας χαιρετούμε από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης, εδώ που θα παρακολουθήσετε χορούς και τραγούδια από 4 περιοχές της Ελλάδας. Μαζί μας είναι η παραδοσιακή φλόγα και οι χοροδιδάσκαλοι Βαρβάρα Μπότσαρη και ο Θοδωρής Μπότσαρης, καθώς και όλα τα χορευτικά τμήματα της παραδοσιακής φλόγας. Θα μας τραγουδήσουν η Αντριάννα Μόκα, ο Λάζαρος Τσαμπάς και ο Δημήτρης Τζουμερκιώτης. Θα τους συνοδέψουν στα κλαρίνα ο Γιώργος Χαλιγιάννης και ο Τάσος Μαγκλάρας. Στο βιολί ο Λουάν Χωσέ, με το ακορντεόν ο Γιώργος Νάκος, στο λαούτο ο Νίκος Αρβανίτης και στο παραδοσιακό ντέφι ο Αλέξανδρος Μαγκλάρας. Ασφρότρια τα φύλλο κρατώ, Μποριάνιο το πουλά μου. Άιντε μπούλενε να το βάψω, Λουδάκι μου γαλάζω, Λουδάκι μου γαλάζω, σε φύλλο κι αναστέναζω. Κι αν το πετύχω στη βαγαφή, Μωριά, ποιο το πουλά μου. Άιντε πολλές καρδιές θα κάψω, Λουδάκι μου γαλάζω, Λουδάκι μου γαλάζω, σε φύλλο κι αναστέναζω. Θα κάψω μια μελαχρινή, Μοριάνιο το πουλά μου. Άιντε που με κάψε και μένα, Λουλουδάκι μου γαλάζω, Λουλουδάκι μου γαλάζω, σε φύλλο κι αναστέναζω. Ωρε Μαρία, λέμε Μαρία, λέμε την Παναγιά. Ωρε Μαρία, λέει και σε και σένα, Ωρε Μαρία μου, αχ Μαρία, λέει και σε και σένα, τα κομπίνα μου. Πω 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 πω, τι γίνεται,
Ωραία Μαρία, δε Μαρία, δε στολίζεσαι. Ωραία δε βάζεις τα καλά καλά σου, ωραία Μαρία μου, αχ δε βάζεις τα καλά καλά σου, κακομπύρα μου. Πω 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 πω, μια ήταν αυτή, με το γάρι πάνω στα αυτή. Στο τον ανήθωρο ρε κανέλα και γαρίφα μου. Αχ με γέλασα άδειο παρδανιές ρε κοντούλες και με λάκρινες. Αχ, έλα μικρή, μικρή δεν έρχομαι, ρε μεγαλώσα κι αν τρέπομαι. Για φέρε μας κρασί, να πιούμε εγώ κι εσύ, να πιούμε εγώ κι εσύ, αγάπη μου χρυσή. Αχ, έλα να πάω, να πάμε εκεί που λες, ρε που φτιάχνω τα πουλιά φωλές. Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου, ρε στο παραθύρι σου. Αχ, κι αν είπα ντρος θα πίνω για το χατήρι σου, ρε για το χατήρι σου. Το φεγγάρι κάνει βόρτα στις αγάπης μου τη πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κύμπο. Βασίλη και μου και μου μαράθι, εκείς ρε και μου μαράθηκες. Αχ, ποιος σε βάλε σε λόγια και μα παράθι, εσές ρε και μα παράθησες. Αιντε! Για τους υπηρώτες, η παραδοσιακή χορή και τα τραγούδια είναι η ψυχή τους, ο πλούτος τους. Είναι ο τρόπος που μπορούν να διατηρήσουν αυτά που βρήκαμε, τη ρίζα μας και την καταγωγή μας. Μέσα από αυτά ημνείται η χαρά, η λύπη, ο έρωτας, ο καημός του ξενιτεμένου,
Η αγάπη για την πατρίδα υμνούνται οι ήρωές του. Παραμένουν ανώθευτα στο χρόνο το καλό παραδοσιακό τραγούδι για να θυμίζει και να μεταλαμπαδεύει τις ρίζες μας. Αγίοι ροναρωστοί σας τα γιάνε ένα θαγιάνο στην άκρη στο καπέσο που θα πέσω να πεθάνω όλγα ζάχα αν όλγα μέλη όλγα ζάχα αρωθρεμένη. Όλγα πέσω, όλγα πέσω, όπου χίστο ο κρύο νέρι θα ζήσκω. Ρίτσα όμω θα που είναι γλυ η κασαρβέλη μανουσάκια ας την αυλή σου πως κοιμάσαι μοναχή σου. Και με μάνο σαν χεμούκα ανά την τύχη σ' αυτή η τύχη τη ρούχα μύρια πίσως που να γίνεις νύφη δεν κοιμάμαι μοναχή μου έχω και την αδερφή μου. Ωρε καπέσω, ο καπέσω, ο μικρό χωριό κι αν είσαι χίσκο. Πέλες όμω, θες και μη παραπονήσαι. Όλγα ζάχα, αν όλγα μέλη, όλγα ζάχα, αν οθρεμένη. Yeah, I'm not done.
Οι Σαρακατσανέοι, ή Καρακατσανέοι, όπως είναι γνωστοί, είναι ελληνική νομαδική φυλή. Το όνομά τους προέρχεται από δύο συνθετικά, το καρά που σημαίνει μαύρο και το κατσάν που σημαίνει φυγάς ή ανυπότακτος. Οι Σαρακατσανέοι, μετά το 1453 και την άλωση της Κωνσταντινούπολης, συνήθιζαν να φορούν μαύρα, ως ένδειξη πένθους. Κοιτίδα των Σαρακατσανέων, η ορεινή περιοχή των Αγράφων, από όπου προέρχεται και ο Κατσαντώνης. Οι Σαρακατσανέοι χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες ομάδες. Είναι οι Ηπειρώτες, που κατοικούν κυρίως στις περιοχές της Ηπείρου. Είναι οι Σαρακατσανέοι της Μακεδονίας, στη Βόρεια Ελλάδα. Οι Σαρακατσανέοι που κατοικούν από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και οι Σαρακατσανέοι της Θράκης, από όπου και θα παρακολουθήσουμε σήμερα χορούς. Η φορεσιά τους, που είναι και ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους, είναι κυρίως μαύρες ή σκούρες μπλε. Και αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, μετά το 1453. Οι γυναικείες φορεσιές είναι κυρίως υφαντές, φτιαγμένες από τα χέρια των ίδιων των γυναικών, στολισμένες, κυρίως με θρησκευτικά σύμβολα, ο σταυρός είναι ένα από αυτά, φυτικά σύμβολα ως ένδειξη γονιμότητας και είναι χρωματισμένες κυρίως με μοβ, μπλε και κίτρινα χρώματα. Οι Σαρακατσανέοι, νομάδες, έφευγαν από τον τόπο τους και πήγαιναν στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, ανέβαιναν στα βουνά και μετά στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου κατέβαιναν πάλι στις νοτιότερες περιοχές. Και αυτό είναι ένα δείγμα από το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα των Σαρακατσανέων. Απάνω στην τριάντα φύλλα.
Άιντε η μαμόρε, νημά, νημάστε οι δόλοι λιγοστοί. Ωραίοι είμαστε οι δόλοι λιγοστοί. Φορούν μωρέ, φορούν, φορούν τσαρούχια λαρσινά. Ωρε φορούν τσαρούχια λαρσινά με, με τα ξένιες μου, ούτες με, με τα ξένιες μου. Διαβάζουν και να λένε.
Το Στεφανοβίκιο βρίσκεται στην ανατολική πεδιάδα της Θεσσαλίας πάνω στον οδικό άξονα Βόλου Λάρισας. Το πρώτο άνομα ήταν Χατζημίση, γιατί ο Τούρκος αγάς του τόπου είχε πάρει τον τίτλο του Χατζή κατά το ίμιση. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ιδιοκτήτης των κτημάτων της Καμόπολης έγινε ο Παύλος Στεφάνοβικ, απόγονος του Χιώτη Στέφανου Σκυλίτση, που είχε διαπρέψει στην Ρωσία και είχε πάρει το όνομα Στεφάνοβικ. Ο Παύλος Στεφάνοβικ κέρδισε στα χαρτιά τον Τούρκο αγά Χατζημίση στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια η οικογένεια Στεφάνοβικ παραχώρησε τα κτήματα στο ελληνικό δημόσιο το 1906. Παρόλο αυτό, τα κτήματα δεν μοιράστηκαν ποτέ στους κατοίκους, αλλά τα ενοικίασαν. Ήταν και αυτό ένα περιστατικό που οδήγησε στα δραματικά γεγονότα του Κιλελέρ το Μάρτιο του 1910. Προς τιμή της οικογένειας Στεφάνοβικ το 1924, το Χατζημίση ονομάστηκε επισήμως Στεφανοβίκιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας από τους πλέον ονομαστούς χορούς που χορεύεται από το Πήλιο και την Κατερίνη ως τον Αλμυρό λέγεται Χατζημισιώτικο. Δηλαδή πήρε το όνομα από το πρώτο όνομα του Στεφανοβικίου. Εκείνος π' αγαπώ, με πύλη
Τάσια μωρή Τάσια, σαν πας στην εκκλησιά, θα ανάψεις δυο λαμπάδες και τέσσερα κεριά. Θα ανάψεις δυο λαμπάδες και τέσσερα κεριά. Και το μωρί τσιντό που στάνει σου κοντό και πίσω σου ζαρώνει όλη μας καλαντώνει και πίσω σου ζαρώνει όλη μας καλαντώνει. Γιατί μωρέ γιατί μας κακιώσες, γιατί είσαι κακιωμένη, βαριά παλαντωμένη. Γιατί είσαι κακιωμένη, βαριά παλαντωμένη. Αν είσαι κι αν δεν είσαι, στα ανάθεμα να πας. Εγώ καταλαβαίνω πως δεν με αγαπάς. Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού, υπάρχουν σε κάποιο καμαράκι κάποιοι πεισματάριδες οι οποίοι προσπαθούν να μας εξουδετερώσουν από τη φθορά. Μεταξύ αυτών των πεισματάριδων είναι η εμπνεύστρια, η ιδρύτρια και η συνεχίστρια αυτής της υπερπροσπάθειας την οποία κάνει ο Χορευτικός Σύλλογος Παραδοσιακή Φλόγα, η κυρία Βαρβάρα Μπότσαρη, η χοροδιδάσκαλος. Ο συνεχιστής αυτής της υπερπροσπάθειας, ο Θοδωρής Μπότσαρης, ο μπροστάρης του αγώνα, ο Σπύρος Παπαθανασίου, ο πρόεδρος, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παρευρίσκεται σήμερα κοντά μας και μου ανέθεσε να μεταφέρω τους θερμότερους χαιρετισμούς σε όλους εσάς και ο ακίνητος και στυλοβάτης αυτής της προσπάθειας, ο Κοστούλας, ο αντιπρόεδρος Κοστούλας Τωμάς. Το Σωματείο Ελληνικών Χωρών Παραδοσιακή Φλόγα δεν χρειάζεται συστάσεις, έγινε θεσμός. Από την ίδρυσή του το 2001 μέχρι και σήμερα, απαριθμεί τουλάχιστον 2.000 μέλη, ενώ οι μαθητές της σχολής κάθε χρόνο κυμαίνονται από 300 έως 500 χορευτές όλων των ηλικιών. Με δεδομένη λοιπόν αυτήν την σαφή διατύπωση, η όλη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι η εξεύρεση μιας χρυσής τομής. Τη τομή μεταξύ τη προώθηση και διάχυση στα μέλη του και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο των πολιτιστικών αξιών τη παράδοση του τόπου του, με παράλληλη ενσωμάτωση των αξιών στι νέε συνθήκε. Περδικού κι αμάν αμάν, περδικού λαϊ με ρεβά. Περδικού λαϊ με ρεβά και κίνα βρήε ποτανέ. Την εδειρά κι αμάν αμάν, την εδειρά
πετρώτα τα μολύνω σκέπασα. Μια να βγει κι αμάν αμάν, μια να βγει μια κόντα βγει. Τραγούδα πέ κι αμάν αμάν, τραγούδα πέ την κούλα μου. Είμαι Φώτης Μαρκόπουλος, είμαι καθηγητής φιλολογίας, δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στο Δήμο Ηλίου σε θέματα πολιτισμού και παιδείας. Πρώτα θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο Παραδοσιακή Φλόγα, την κυρία Βαρβάρα Μπότσαρη, για το σπουδαίο έργο που προσφέρει στην καλλιέργεια του πολιτισμού μας, των ηθών και των εθήμων. Η συμβολή της στην καλλιέργεια του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σπουδαία. Εμείς από το Δήμο Ηλίου στηρίζουμε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί γνωρίζουμε ότι η προσφορά τους είναι πάρα πολύ σημαντική να κρατηθεί άσβεστη η παράδοσή μας.
όσοι καταγόμαστε από την Πελοπόννησο και όχι μόνο, γνωρίζουμε ότι η Πελοπόννησος αποτέλεσε την κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Από τα ορεινά μέρη της Αρκαδίας, από τη Μεσσηνία, ξεκίνησαν οι Αχαιοί και έφτασαν στα πέρατα της Μεσογείου. Εκεί μεταλαμπάδευσαν όλα τα ήθη και τα έθιμα και πολύ δε περισσότερο την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ένας άλλος λόγος που η Πελοπόννησος και οι Πελοποννήσοι επερηφανεύονται είναι ότι από εκεί ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Η Επανάσταση του 1821. Με τα τραγούδια, με τα κλέφτικα, με τα κολοκοτρονέικα τραγούδια που αυτά αποτέλεσαν την ψυχή της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι λοιπόν η Πελοπόννησος, η Αμπελόησα σύμφωνα με τον Όμηρο, αποτέλεσε την κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού αλλά και του νέου ελληνικού πολιτισμού. Σε όλες τις πτυχές της ελληνικής μας παράδοσης η Πελοπόννησος πρωτοστατεί. Τα τραγούδια τα οποία έχουν και αυτά την αρχή τους από την αρχαιότητα. Η χορή, ο Καλαματιανός χορός, ο Συρτός Καλαματιανός χορός, η Συρτή χορή, η κυκλική Συρτή χορή ήταν γνωστή και στην αρχαιότητα. Και σήμερα φτάνει σχεδόν με τον ίδιο τρόπο να χορεύεται στις μέρες μας. Thank you.
μη μου δώσει. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και ελπίζω να σας ευχαριστήσαμε με τους χορούς και τα τραγούδια που παρακολουθήσατε. Όμως, να ευχαριστήσω την παραδοσιακή φλόγα και όλα τα χορευτικά τμήματα που μας χόρεψαν. Ιδιαίτερα τους χοροδιδασκάλους, την Βαρβάρα και τον Θοδωρή Μπότσαρη, τους τραγουδιστές και τους μουσικούς. Θέλω να ευχαριστήσω την ψησταριά απόλαυση στο Μενίδη για τα ωραία φαγητά και το καλό κρασί που μας έστειλε ο κύριος Μπαλάφας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Αν δεν ανέβεις στα ψηλά βουνά, αν δεν βαδίσεις στα καταπράσινα λιβάδια, αν δεν ζήσεις έστω και για λίγο την ορεσίβια ζωή, πάντα ένα κομμάτι της ψυχής σου θα μείνει με το παράπονο πως δεν άγγιξε τον ουρανό. Ευλογημένα τα βουνά και τα λιβάδια τούτου του τόπου, τα καταπράσινα έλατα, το ένα τους γίνονται με το γαλάζιο του ουρανού. Οι κρυσταλλένιες πηγές χαρίζουν δροσιά και ζωή στο χώμα και στα πλάσματα των γνώμων.